Ανώτατος στέλεχος του AfD, Oliver Kirchner, είπε στους υποστηρικτές του κόμματός του ότι καλό θα ήταν να επενδύσουν σε πάνες. Η άνοδος του AfD είχε σοκαρεί τόσο πολύ τα παραδοσιακά παλιά κόμματα, εξήγησε, που το κατεστημένο λερώνει τώρα τα παντελόνια του. Ο Κίρχνερ, ένας από τους εκπροσώπους του AfD, σκλίνινε στη συνέχεια τον τόνο του σε μια συνάντηση με τους πιστούς του κόμματος στο Μαγδεμβούργο τον περασμένο μήνα. Ήταν συνέχισε καιρός να διώξουμε τα παραδοσιακά κόμματα και να τους δώσουμε την τιμωρία τους για ό,τι έκαναν σε αυτή τη χώρα, για ό,τι έκαναν στους πολίτες και για ό,τι έκαναν στο λαό μας. Σε όλη την Ευρώπη η δεξιά βρίσκεται σε άνοδο. Στη Γαλλία το δεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν είναι σε καλό δρόμο για να λάβει το 1/3 των ψήφων, υπερδιπλάσια δηλαδή υποστήριξη από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, την Αναγέννηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γερμανία το AfD οδεύει προς τη δεύτερη θέση μπροστά από κάθε εταίρο του κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς. Στην Ιταλία το δεξιό κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται πολύ μπροστά. Τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμεύουν ως βαρόμετρο για το πού κατευθύνεται η εθνική πολιτική σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες πρωτεύουσες της Ευρώπης.